Sport News 90,1. Άρτη αφιχθείς από Πεκίνο. Από Πεκίνο λοιπόν, ποιος καλός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής στο ΕΚΠΑ, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, καθηγητής αθλητικού δικαίου και με πολλές ιδιότητες πολιτικές, πλην όμως κάτι άλλαξε μια μέρα πριν τις φωτιές στο μάτι, τις φωνικές εκείνες φωτιές, της εγκληματικής στάσης παύλα αμέλειας διαδοχικών κυβερνήσεων. Έχουμε λοιπόν και... αλλά ας πιάσουμε το Πεκίνο όμως. Θα έχουμε αυτόν τον χρόνο για κίνηση. Ναι, Πέτρο μου, ό,τι θέλεις. Για να... ποιος καλός άνεμος, πες μας, ποιος καλός άνεμος έφερε ως το Πεκίνο. Σ' ακούω. Ήμουν καλεσμένος από την νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Πεκίνου, το Political Science and Law University, στην ίδια πόλη δηλαδή, και για να μιλήσω ως keynote speaker, βασικός κεντρικός ομιλητής, σε θέματα του Διεθνούς Συμποσίου που είχε αθλητισμός και δίκαιο στο σύγχρονο κόσμο, στην μια νέα εποχή. Ναι, ήταν μια ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, συνάντηση. Για τους ειδικούς. Πάντα, και μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές. Αλλά και για την πρακτική, είχε και για την πράξη, δηλαδή για δικηγόρους και τέτοια. Μισή εβδομάδα στο Πεκίνο λοιπόν, τι απεκόμισες, ποια είναι η εν γέννη εικόνα? Πρώτα απ' όλα διαπίστωσα εκεί ότι υπήρχε μια κόντρα του καθεστώτος, τέλος πάντων, με την Αμερική. Στα θέματα της Google και του Instagram και της... και το Facebook δεν ήταν κομμένα, δεν είχε αντιπερισπασμό μάλλον για κάποιο λόγο στα θέματα που έχουν τώρα με τον Τραμπ. Μάλιστα. Είναι μια εξαιρετική. Γενικά πολύ... η κοινωνία τους ρολάει. Η κοινωνία είναι καταπληκτική, θα μπορούσα να πω. Είναι σφόδρα αναπτυσσόμενη και εύχομαι να μην χρειαστεί στο μέλλον να μάθουμε οπωσδήποτε κινέζικα. Πάντως η σύζευξη κομμουνισμού και καπιταλισμού νομίζω είναι... Έκανα την εξής διαπίστωση, ότι σήμερα φανερώθηκε πια ο κοινός παρονομαστής και εξ αριστερών και εκ δεξιών, νεοφιλελευθερισμός και κομμουνιστική λογική, με την γραφειοκρατία στον πύργο, οδηγούν στην ίδια λογική τα πράγματα. Είναι ένας καπιταλισμός, κρατικός καπιταλισμός, σκληρός, έτσι, που οδηγεί στην παγκόσμια ολιγαρχία από την άλλη πλευρά. Ναι, μια ανάποδη. Ακριβώς. Παγκόσμια ολιγαρχία. Ακριβώς. Με τον νεοφιλελευθερισμό στη Δύση, με τον κρατικό καπιταλισμό στην άλλη πλευρά. Αλλά έχουν κοινό παρονομαστή. Και τώρα συναγωνίζονται με τον εθνικό καπιταλισμό που προτείνει ο Πούτιν. Είναι δηλαδή της αυτής μάνας παιδιά. Ναι. Περίπου τα είδαμε και στο Ισραήλ αυτά, τα κιμπούτς. Έτσι, μπράβο. Στην Αθήνα δεν ξέρω. Απόλυτος έλεγχος στους ανθρώπους. Απόλυτος έλεγχος. Στην Αθήνα νομίζω δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Είναι λάδι αυτά. Εφαρμόζουν όμως ένα άλλο, όπως βλέπεις, σύστημα, ένα υβριδικό σύστημα πλέον, πώς μπορούν να καθυποτάξουν λαούς που έχουν πολιτισμό όπως είναι στην Ευρώπη. Είναι τελείως άλλο και είναι πολύ πιο δύσκολο. Προσπάθησαν μέσα από το democracy, για το οποίο έχουν πετύχει σε ένα βαθμό, ο άνθρωπος για τη συνενέσεώς του να ευδοκιμεί το σύστημα που προτείνουν αυτοί και που θέλουν να οδηγήσουν είτε με τούτον, είτε με τον άλλον, είτε με τον γη τρόπο. Δηλαδή, στον ίδιο παρονομαστή, στον ίδιο... Ναι. Ίδιο καμβά, ίδιος φόντος. Πάντως δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όπως παλιά που είχαμε μια ρωσική αρκούδα. Τίποτα, όχι, αυτά και σφυροδρέπανο από εκεί και οι αστερόες από εκεί. Τώρα είναι ένα πολυπλόκαμο, πολυπολικό σύστημα συμφερόντων, όπου δεν είναι εύκολο να καθυποτάξουν οι παγκοσμιοποιητές. Εγώ
πιστεύω ότι μπορεί να σώσει ξανά η επιστροφή, αλλά ποιος θα το κάνει και ποιες θα είναι οι δυνάμεις, στον ανθρωπισμό της ελληνικής κουλτούρας. Μόνο αυτός θα σώσει παγκοσμίως τον άνθρωπο. Δηλαδή, εδώ που αναπτύχθηκε και εκφράστηκε και αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία και μοναδικά, είναι στην αρχαία Αθήνα. Και πρέπει να πάμε κατευθείαν τις θερήσεις και ξεπερνώντας κάθε, θα έλεγα, δίθεν διαφωτισμό και καλά μετά το Μεσαίωνα, ο οποίος οδήγησε, πήρε από τα κλασικά αρχαία ελληνικά πράγματα σημαίνοντα αυτά που και ήθελα. Μας τα επέστρεψε σημαινόμενα, τα οποία εμείς κάνουμε χρήση ως σημαινόμενα πια, με την απόλυτη φορά διαφορά και όλη την ιστορία που κουβαλάνε. Ναι. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος σήμερα έχει ανάγκη τον ανθρωπισμό. Δηλαδή, τότε τι είχε γίνει? Κατά μοναδικό τρόπο είχε αναδειχθεί με την πολιτική που δεν υπάρχει πουθενά και δεν υπήρξε και τώρα στο σύγχρονο κόσμο. Υπάρχει ο ηγεμόνας, υπάρχει ο πύργος με τον ιδιοκτήτη, υπάρχει η επανάσταση του Μάρξ και οι μαρξιστές ξανά στον πύργο γιατί σε άλλη μορφή, και υπάρχει σήμερα και τότε η γραφειοκρατία και σήμερα ο αόρατος πάλι άρχων, ο οποίος πάλι και αυτός οδηγεί τα πράγματα ερήμην των λαών. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Εδώ θέλει την ανάδειξη του ανθρώπου από άνθρωπο. Ξανά. Αυτός είναι ο καθαρός ανθρωπισμός. Το κοινόν αυτόντα και έτερον, όπου το αυτόν δεν μπορεί να ρευστοποιήσει την αντικειμενική υπόσταση του εταίρου, διότι καταργείται το κοινόν. Και η, πρόσεξε εδώ Πέτρο, η πολεμική των Ελλήνων στα πλαίσια του ανθρωπισμού δια της ρητορικής ήταν να γίνει ο νόμος βασιλιάς. Για να είναι για όλους μας ο νόμος και όχι η γραφειοκρατία, ο ηγεμόνας, ο άρχον, ο απόλυτος, ο χ, ο ψ, ο σήμερα. Ναι. Αυτό είναι η επικράτηση, δηλαδή αντικειμενικά του δικαίου δια του νόμου που θα αναδειχθεί από την πολεμική της ρητορικής μας. Για να μην έχουμε πόλεμο αλλού, έχουμε πόλεμο στην αγορά δια των ρητόρων. Για το τι αληθές και τι ψευδές. Για το τι καλό και τι κακό. Αλλά ό,τι καθιερωθεί ως έτσι γίνεται νόμος. Για όλους. Όχι μόνο για αυτούς που το φτιάξανε. Μάλιστα. Εγώ κρατώ τη λέξη άνθρωπος, αποφεύγοντας τη λέξη ανθρωπισμός, διότι όλα τα συστήματα, όλοι οι ισμοί είναι, θα έλεγα, εθνισυγενή συστήματα. Αυτό που μας λείπει σήμερα είναι δικαιοσύνη, παράδειγμα, χριστιανοσύνη. Αυτά τα μεγέθη. Ναι, συμφωνώ, Πέτρο μου, που αλλά συμπεριλαμβάνουν όλα αυτά που περιέγραψες. Ο ανθρωπισμός δεν είναι ιδεολογία με την έννοια αυτή που πες. Είναι μία παντάταση και εις τον αιώνα των αιώνων τον άπαντα, διότι είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Από τη στιγμή που αφορά τον ίδιο τον άνθρωπο, καθίσταται ως ανθρωπισμός, όχι ως ιδεολογία που θα φθαρεί και θα φύγει, διότι θα πρέπει να φύγει ο άνθρωπος για να φύγει. Έτσι. Λοιπόν, αυτή. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψη. Έχουμε, αγαπητέ Δημήτρη Παναγιωτόπουλε, κυρία καθηγητά, ανταμώσαμε στην Φευγαλέα, στην Καρδίτσα, πριν 2 χρόνια νομίζω περίπου, και κατόπιν εδώ στα Ερτζιανά και στην Αθήνα σε συνέδρια πολιτικά και πάει λέγοντας. Το πρώτο που μου γράψες στο διαδίκτυο ήταν θα γίνουμε πολλοί, και ανταπαντώ εγώ λιγουλάκι δύσκολο. Στα Ερτζιανά πάντα ανέφερες γενικώς ότι έχει ανάγκη ο τόπος από μια πατριωτική, δημοκρατική κυβέρνηση. Ακριβώς. Και το υποστηρίζω. Και το υποστηρίζεις, ναι. Και καλά έκανες και το γενίκευες, διότι εν Ελλάδη ζούμε λοιπόν και όλα είναι πιθανά και απίθανα. Και αναφέρομαι στις φωτιές που, όχι στις φωτιές τις φωνικές, της Δευτέρας, αλλά της Κυριακής, όπου ένας επικεφαλής ενός κόμματος
αποφάσισε εν ρηπή οφθαλμού να καταργήσει δύο ανώτατα όργανα του κινήματος, του Ενιαίου Παλαϊκού Μετώπου, όπως το ερμηνεύουμε εμείς, έτσι. Ναι. Στη δικαιοσύνη πλέον θα φανεί ποια πλευρά έχει άδικο και ποια έχει δίκαιο. Τελικά αυτός ο τόπος δεν έχει ανάγκη από σωτήρες, από ισχυρές προσωπικότητες ή αδύναμες προσωπικότητες. Έχει ανάγκη από ανθρώπους, όπως έλεγες πιο πριν. Ακριβώς, από μικρούς καποδίστριες και οδυσσείς, λέω εγώ, έτσι. Καθημερινούς ανθρώπους. Ανθρώπους της διπλανής πόρτας, αλλά ανθρώπους που έχουν, θα έλεγα, πώς να το πω, αν πω σώα στας φρένας θα παρεξηγηθώ, κανονικούς ανθρώπους σε όλο το εύρος της καθημερινότητας, από την ώρα που ανατέλει ο ήλιος μέχρι την ώρα που δει. Σ' ακούω. Έχεις απόλυτα δίκιο. Απλώς να κάνω μια επισήμανση γενικώς, συζητώντας το θέμα, κανένας ηγεμόνας δεν έσωσε την ανθρωπότητα. Θυμάσαι, το είχα πει, τονίσει πέρυσι, ο ηγεμόνας. Και εγώ λοιπόν, δεν εισέπραξα. Ναι, ναι, συνέχισε τη σκέψη. Με απασχολεί η δημοκρατική λειτουργία του λαού για να αποτινάξει όλο αυτό το σύστημα και να το στείλει στον κιάδα της ιστορίας. Αυτό με ενδιαφέρει. Που μέσα σε αυτό λυτρώνεται η χώρα, λυτρώνονται οι πολίτες, διότι ανακτούν τόσο την εθνική τους όσο και τη λαϊκή τους κυριαρχία για να μπορεί να διαμορφώσουν βούληση. Διότι τώρα δεν μπορούν να διαμορφώσουν ούτε βούληση. Έτσι. Όταν λες σύστημα, δεν είναι μόνο το σύστημα, έχει και υποσυστήματα. Πάνω, ακριβώς, μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Ακριβώς, σχήματα. Μα είναι όλο, το όλον. Είναι το όλον. Και εδώ η πατρίδα θέλει το μεγάλο άλλο. Δεν θέλει ένα κόμμα, δεν θέλει κάτι. Και αυτό νομίζω είχαμε πάρει ως απόφαση και εγώ την υπηρέτησα σκληρά αυτή την υπόθεση, η οποία θα ευδοκιμήσει, πιστεύω. Ναι, είσαι ο πρώτος που θα... Δημιουργίας αυτού του μεγάλου πατριωτικού κινήματος, του δημοκρατικού, να μπορέσει δηλαδή να εκφραστεί κατά την αριστοτελική λογική του ακρότατου σημείου του μέσου. Αν μπορώ να γίνω κατανοητός, αν υποθέσουμε ένα σημείο α με ένα σημείο ψ, αν ενώσει κανείς τις γραμμές από το α και το ψ προς τα πάνω, θα τιμηθούν σε ένα σημείο. Το σημείο αυτό πέφτει ακριβώς μέσα στη μέση. Όλο το φάσμα αυτό είναι αυτή τη στιγμή η ελληνική πραγματικότητα, που είναι out of the game, που είναι έξω από το παιχνίδι. Και είτε στέλνει στον αγύριστο το πολιτικό σύστημα, είτε δεν πάει να ψηφίσει, είτε. Αυτοί λοιπόν έχουν δικαίωμα να έχουν πατρίδα. Διότι ρωτάει, ποιος είναι αυτός που μου στερεί την πατρίδα να έχω πατρίδα? Ποιος είναι αυτός που δεν μπορεί να μου περιφρουρήσει τον τόπο, να μπορώ να παράγω στον τόπο των γονέων μου, των προγόνων μου? Ποιος είναι αυτός που με κάνει φτερό στον άνεμο? Ποιος είναι αυτός που μου πουλάει τη δημόσια περιουσία χωρίς να με ρωτήσει, χωρίς να έχω λόγο, χωρίς. Τι είμαι εγώ επάνω σε αυτόν τον τόπο, από πού έρχομαι, πού πάω? Είναι ερωτήματα που καίνε τον ελληνικό λαό σήμερα. Βασανιστικά, ναι. Εγώ κρατάω δύο λέξεις. Κρατάω την... συγγνώμη, σου διάκοψα τη σκέψη, άμα δεν σημειώνεις, ρετάρουμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τη λέξη πατριώτης. Αυτό ήθελα να σταθώ, στη λέξη πατριώτης. Τώρα πλέον έχουμε θέμα και με αυτούς, και με τους πατριώτες. Ένας Άγιος της Εκκλησίας, ο Γρηγόριος, ο Θεολόγος, έχει πει, μίλησε για τους υπεράγαν Ορθοδόξους. Εδώ έχουμε το αντίστοιχο, τους υπεράγαν πατριώτες. Ναι. Άκουσε με λίγο, Πέτρο μου. Άρα διατρέχουμε κίνδυνο και από εκεί. Το 2016, όταν πρωτοβγήκα στον αέρα, σε ένα κεντρικό κανάλι, στο Κόντρα Τζάμελ, ήμουνα από τους λίγους που μίλησε για πατριώτες και πατριωτισμό. Και τότε λοιπόν αισθάνονταν όλοι κάπως στην κάρεκλα που κάθονταν. Τώρα, επειδή βλέπουν ότι αυτό αναπτύχθηκε πολύ, βρίσκουν άλλο τρόπο να το διαβρώσουν. Δεν το στέλνουν μόνο στο εθνικιστικό που το στέλναν, έτσι.
το χαρακτηρίζουν διαφορετικά κλπ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Με ενδιαφέρει ο συνταγματικός δημοκρατικός πατριωτισμός. Γιατί αν πας στο 120 παράγραφος 2 του συντάγματος, θα δεις εκεί να ορίζει την υποχρέωση, θεμελιώδη υποχρέωση των Ελλήνων να αγαπούν τη δημοκρατία και την πατρίδα. Αυτός είναι ο πατριωτισμός. Όχι η εθνικιστική ιδέα του πατριωτισμού της πατρίδος, αλλά της πατρίδος της υπαρκτής, του πολιτισμού, του ανθρωπισμού, της ιστορίας και του σεβασμού. Τόσο ημών όσο και όλων των άλλων πολιτισμών. Αυτός είναι ο πατριώτης και έχει δικαίωμα αυτός που τον στείλανε στο περιθώριο της ζωής να επανέλθει και να ζητήσει τα του οίκου του. Έβαλες επίσης ένα άλλο θέμα, τη λέξη, την έννοια μεσότητα. Βέβαια. Μας λείπει, απουσιάζει. Όχι μεσαίος χώρος που λένε και όλα αυτά τα κουραφέξαλα. Έτσι. Το Αριστοτέλη δεν ξέρω ποιανού είναι. Ή κέντρο για να γίνουμε λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Όχι. Με την έννοια του ακρότατου σημείου του μέσου που είναι η σύνθεση όλων στο να δημιουργηθεί τι. Να δημιουργηθεί από την αντιπαλότητά μας ενδεχομένως κάποια στιγμή, δηλαδή την αντιπαλότητα του λόγου, την πολεμική μας, τη ρητορική, ο νόμος, το περιεχόμενο του δικαίου που θα είναι ο βασίλας μας, το δίκαιον, ο αρχηγός μας. Ναι. Αυτό που λέει ένας καλλιτέχνης, Έλληνας, ναι, ο Πάριος, η ψυχή διατάζει. Αυτός το λέει το ίδιο περιγράφει. Η ψυχή είναι το συνέστημα το οποίο είναι περιφερόμενο και μετάβλητο, αλλά εμείς μιλάμε για τη λογική και δια της λογικής. Αναφέρομαι στον άγραφο νόμο. Εσύ μίλησε για τον γραπτό νόμο. Κοίταξε. Εγώ αναφέρομαι και στον άγραφο. Οι Έλληνες είναι οι μόνοι στον πλανήτη, στον κόσμο, στην ιστορία που έκαναν πολιτική. Κανένας άλλος. Ούτε σήμερα έχουμε πολιτική. Διότι πολιτική σημαίνει, και αυτός είναι ο νέος λόγος της πολιτικής που θέλουμε εμείς να αρθρώσουμε, σημαίνει το αντί του πολέμου, του πραγματικού, κάνω πολεμική στην αγορά δια των ιδεών, οι οποίες θα διαμορφώσουν το διατάφτα δίκαιο. Περιεχόμενο δηλαδή του νόμου, ο οποίος νόμος θα μας διοικεί όλους. Όλους. Ναι. Και εμάς οι οποίοι υπερισχύσαμε δια της γνώμης, της ισχυράς γνώμης, να γίνει ο νόμος. Αλλά ο νόμος, όχι το πρόσωπο Χ και ο απολύτως μονάρχης Ψ. Έτσι. Τώρα, περάσαμε αυτά τα 8 χρόνια από τρεις πρέσες, μνημόνιο 1, 2 και 3. Και το κρυπτομνημόνιο 4. Βάλε και το κρυφό, ναι, που, ναι. Ή αν θες με τα μνημονιακή επιτροπή, όπως λέω εγώ. Έτσι. Το αφανές μνημόνιο, λοιπόν. Και ναι, αναζητούμε ερμηνείες γιατί ο κόσμος αποδέχεται παθητικά μυρολατρικά αυτό που... αυτή τη βάσανο, την ισοπαίδωση των πάντων. Θα αναφερθώ στο εξής. Πήγε η κόρη μου στο σχολείο τα πιτσιρίκια της με καθυστέρηση 5 λεπτά. Τι έκαναν οι άνθρωποι στο σχολείο? Κλείδωσαν την πόρτα και έγινε χλαπαταγή από μια κηδεμόνα έξω. Καλά, λέει, 8 και 4 θα ήταν 8 και 20 ώρα και κλειδώσατε την πόρτα. Δεν θέλει ο Έλληνας, φαίνεται, κανονισμούς στην καθημερινότητά του. Είναι λάθος αυτό. Και στα πολιτικά πράγματα, φαντάζομαι, ίδιος και απαράλλακτος. Δεν έχει εκπαιδευτεί από τους άρχοντες τους αυτό, ή και οι άρχοντες που υποδεικνύονται τον εκπαιδεύουν και κατά την υπόδειξη αυτών λάθος. Έτσι ώστε να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, το σύστημα είναι αμφίροπα τροφοδοτούμενο. Τροφοδοτούμενο αμφίροπα, δηλαδή από δύο πλευρές. Ναι, ακριβώς. Ναι. Παράδειγμα, καυτηρίαζε κάποια συνάδελφός εδώ στη Λάρισα, είχαν μια αναφορά στις χαμένες πατρίδες, και η στρατιά οργάνωνε είχε την πρωτοβουλία αυτή, και
ντοκιμαντέρ ανάλογα. Έλεγε λοιπόν, μα γιατί να υπάρχουν στα πανεπιστήμια παράγκες κομματικές. Οποιοδήποτε εμπιστεύεται μια χή ιδεολογία, με γεια του, με χαρά του. Γιατί όμως θα πρέπει με το καλημέρα ο φοιτητής στο πανεπιστήμιο, τα βλέπεις αυτά κάθε μέρα. Και ξέχασα να σου πω και καλή χρονιά, καλή ακαδημαϊκή χρονιά. Γιατί λέει θα πρέπει να υπάρχουν τραπεζάκια έξω από όλες τις πολιτικές ομάδες και ψιστήρι στον φοιτητή στα πρωτάκια. Αυτό είναι μια αμαρτία που έχει την ιστορία της και συνεχίζεται δυστυχώς χωρίς να λόγο και χωρίς καμία λογική. Δηλαδή δεν προσφέρει τίποτα. Απλώς έχει καθιερωθεί, όπως καθιερώθηκε και ανέδειξε μέχρι και πρωθυπουργούς, η κομματική λογική στα σχολεία, έτσι. Και βλέπουμε που έχουμε φτάσει. Το ίδιο πράγμα είναι στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι για να βγάζει κομματικούς αρχόντες, έτσι. Ούτε για να φτιάχνει στρατιές κομμάτων. Το πανεπιστήμιο είναι για να κάνει δουλειά πανεπιστημιακή λογικής. Δεν συμβαίνει, λέει η Σαρίου, η κυρία Ειρήνη Σαρίου, το δεν συμβαίνει, λέει, σε κανένα πανεπιστήμιο του κόσμου αυτό που συμβαίνει στα ελληνικά. Το εγκαθίδρυσαν εδώ με σκοπό να φτάσουν εδώ που φτάσανε. Ναι. Έχει αλλοιωθεί με το μεδούλι η υπόθεση. Και μετά λέμε γιατί δεν αντιδρά. Γι' αυτό χρειάζεται η σάρδινη ανατροπή των πάντων. Εγώ το λέω και με παρεξηγούν μερικοί γιατί λέει δεν καταλαβαίνουν τη λέξη. Πώς καταλαβαίνουν άλλες λέξεις και δεν καταλαβαίνουν τη λέξη θεσμός και αναθέσμηση. Αναθέσμηση παντού. Ριζική αναθέσμηση. Ναι. Ξανά δηλαδή από την αρχή θεσμούς. Θεσμούς οι οποίοι θα είναι πάνω σε αυτή τη λογική που μιλήσαμε νωρίτερα για να διαμορφώσουν τη σπράγμαση την ελληνική πατρίδα. Το φως αυτό το αληθινόν που λέγεται Ελλάδα και που φέρνει μαζί της έναν περιόνιμο πολιτισμό που τον βρίσκει σε κάθε μουσείο του κόσμου, αλλά δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Έχουν μείνει ξεδοντιασμένα τα σοκάκια μας από το πλακόστρωτο της Ελλάδος. Πριν απογειωθείς για το Πεκίνο, στην Αθήνα νομίζω υπάρχουν εξελίξεις. Δεν ξέρω αν θες μπορείς να συνδέσεις τα προηγούμενα με τα επόμενα. Θα μπορούσε να αποφευχθεί αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, εδώ στη Λάρισα. Ναι. Υπάρχει ένας πυρήνας, ο οποίος μέσα στο κατά καλό καιρό αντάμωσε δύο φορές, και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Είναι χωλωμένοι. Εγώ, επειδή βρίσκομαι από το πρώτο έτος στο Χουρμπέτι, σε όλα τα συνέδρια, και καταλαβαίνω. Εννοείς για το ΕΠΑΜ τώρα. Ναι, για το ΕΠΑΜ. Εγώ δεν θέλω να μιλάω πλέον. Δεν θέλω. Α, να καθόλου. Μιλάω. Καθόλου, δεν με ναι, καλά, μην μιλάς καθόλου. Θέμα, ναι. Εκεί έχω να τους δω, ναι. Όπως θα ξέρεις, καταρχήν να δω δύο κουβέντες και το κλείνω εκεί το θέμα. Ναι. Η ερώτηση, η ερώτηση, ναι, ξεκινά από την Κρήτη. Η ερώτηση αφορά, θα μπορούσε να αποφευχθεί αυτό, να γεννεί αυτή η σύζευξη που περιέγραφες πιο δεν πριν. Δεν έχει νόημα αυτό στην πολιτική, Πέτρο μου, να ψάχνεις τώρα το είναι και το γιατί σε πράγματα τα οποία είναι χωρίς επιστροφή. Στην πολιτική όλα κρίνονται από το τώρα και το αύριο. Από τη δυνατότητα να ερμηνεύεις την πολιτική και από τη δυνατότητα σου αύριο να λες γιατί αυτό που ερμήνευσες και γιατί αυτό που είπες και ότι θα κάνεις δεν έκανες και για ποιο λόγο δεν έγινε. Όλα τα άλλα παρέλκουν αλληστελώς. Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν οι μικροκομματικές λογικές κανενός. Τον ενδιαφέρει η πατρίδα. Για την πατρίδα τι έχουμε να πούμε και ποιοι είμαστε. Ναι. Λοιπόν, έχω να σου πω ένα πράγμα εγώ πλέον από αυτό το μικρόφωνο και να το κλείσεις το θέμα. Σε διέκοψα στην Κρήτη, κάπου εκεί ήθελες να πας. Ήμουνα διακοπές, γιατί έχει ο γιος μου σπουδάζει εκεί πέρα και είχα το. Αυτό και βρισκόμουν σε διακοπές. Δεν έχω δει κανέναν ακόμα. Δηλαδή, όλα αυτά έγιναν μέσα σε ένα περίεργο θέρος, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, έγιναν. Τέλος. Σημασία έχει ναι, το αύριο είναι φωτεινότερο του χθες. Συμφωνώ. Πάντως και οι ψυχολόγοι το τονίζουν ότι μια αρρωστημένη κατάσταση δεν μπορεί να διαιωνιστεί
επαόριστον. Εγώ θα έλεγα, ένα διαζύγιο θα ωφελούσε. Για το δημοκρατικό πατριωτικό κίνημα το μεγάλο που περιμένει ο λαός. Όλα τα άλλα ξεχάσετε, για μένα δεν με ενδιαφέρουν. Εκεί λοιπόν, εκεί είμαστε. Αυτός ο μήνας είναι καταλήτης εξελίξεων, για να μην πω η προηγούμενη εβδομάδα που πέρασε. Έχω άρα, τη γνώμη ναι, και είχα πει πριν φύγω για την Κίνα και με επιβεβαίωσε κάποιος που λέει «Μα ήσουν μάντης». Είχα πει ότι υπάρχουν δύο εκδοχές για την παρούσα κυβέρνηση και όταν είχα βγει και στο κανάλι του Κόντρα 24, μάλιστα, δεν είχε φανεί ακόμα αυτό που θα σου πω και λέει «Τι είναι οι εκδοχές». Ο Τσίπρας έχει αυτή τη στιγμή δύο δυνατότητες. Η μία είναι ή να τον ρίξει ο Καμένος που όπως το είπε πρόσφατα θα το κάνει για, όχι για, για να σώσει την πατρίδα, για να σωθούν οι ίδιοι και να πάει αμέσως σε εκλογές που έχω τη γνώμη μπορεί να το κάνει και είχα πει στο Λιάτσο δέστε τη 18 Οκτώβρη και την ημερομηνία ως ιστορικής φύσεως και λογικής συσχέτισης των πραγμάτων. Και εάν δεν κάνει δε εκλογές με αφορμή δήθεν το μακεδονικό και υπό τον όρο ότι θα τον ρίξει ως κυβέρνηση ο Καμένος, έχει τη δεύτερη δυνατότητα που βλέπω ότι το επιβεβαίωσε ο Καμένος, γιατί είναι φτιαγμένα στις λογικές τους για να κρατηθούν σε ένα επίπεδο, να μην σβήσουν τελείως, έτσι πιστεύουν τουλάχιστον, να ρίξει την κυβέρνηση ο Καμένος και να αρχίσουν διερευνητικές εντολές. Έτσι σώζεται και ο Κύπρος, και ο Τσίπρας κατά αυτόν, κατά τη γνώμη τη δικιά μου, και ο ίδιος ως ένα βαθμό. Γιατί, διότι ο μεν Τσίπρας ενδεχομένως να πάει στην άκρη έχοντας βγάλει δήθεν με τη λογική του από το μνημόνιο, αναδεικνύεται ένας άλλος πρωθυπουργός, δεν ψηφίζουν και οι δυο, ο μεν ένας έχει υποσχεθεί ότι δεν θα το ψηφίσει, άρα δικαιώνεται στο λαό κατά αυτούς. Ο δε άλλος έφερε τη σύμβαση. Είναι εντάξει με τις υποχρεώσεις του, αλλά δεν μπόρεσε να την περάσει. Και έρχεται η επόμενη κυβέρνηση, η οποία θα είναι μέχρι τις εκλογές, να πράξει ό,τι πράξει. Από αυτούς όλους τους διάφορους, με δίθεν εθνική φύσεως σύνθεση. Δηλαδή, μέσα θα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν γίνει το δεύτερο. Ένα από τα δυο θα γίνει, γράψτε. Να βγάλει βουλή, να βγάλει αυτή η βουλή η κυβέρνηση. Ακριβώς. Άλλη κυβέρνηση. Σώζεται και ο Τσίπρας μένει στο περιθώριο και σταματάει η φορά. Σώζεται ο Καμένος δίθεν ότι τα υπεσχημένα τα τήρησε και άρα δεν περνάει η πρέσπα. Και έρχονται οι άλλοι, ξεκουράζουν τον Τσίπρα, πράττουν και αυτοί κατά τη λογική των φίλων τους ενδεχομένως και να την περάσουν τη συμφωνία, ίσως και δύσκολα να την πάνε στις εκλογές αφού θα είναι κοντά, και το παιχνίδι παίζεται άριστα εις τους αιώνες των αιώνων την άπατα. Μια τρίπλα δηλαδή, να μην χρεωθεί ούτε έτσι, ο έτσι. Τσίπρας, ούτε ο Καμένος, ούτε μπράβο. Ο Μητσοτάκης. Να βρεθεί ένας χ πρωθυπουργεύων τέλος πάντων. Ναι, ο οποίος θα πάει τα πράγματα και θα υποσχεθεί ότι όλα θα λυθούν ενδεχομένως αν δεν μπορεί να το λύσει με μια ευρεία πλειοψηφία, διότι μπορεί και να ψηφιστεί ή αλλιώς θα το πάει στις εκλογές. Που δεν θα έχει ανάγκη από πολιτικό κόστος. Αλλά όμως όλοι να γνωρίζουν ότι σε αυτή την περίπτωση, πέρα από το ότι δεν είχαν κανένα δικαίωμα και δεν είχε καμιά έπαιζη τέτοια σε εθνικό θέμα και ούτε το είχε βάλει ποτέ σε προεκλογικό λόγο ο κύριος Τσίπρας, να κάνει σύμβαση πίσω από τις πλάτες του ελληνικού λαού και να υποσχεθεί σε τρίτες δυνάμεις υποβολής για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά τους, δήθεν λύνοντας το πρόβλημα που δεν έχει η Ελλάδα τέτοιο πρόβλημα. Έτσι. Δεν είχαν καμιά λοιπόν εντολή να πράξουν έτσι. Και είναι αυτό μέγιστο ζήτημα για τη δικαιοσύνη του μέλλοντος. Όπως είναι και το πραξικόπημα του 2015. Είναι μέγιστα ζητήματα. Πραξικόπημα του 2015, αναφερόμαστε. Δεν έχουμε πραξικόπημα εκεί. Τον Ιούλιο, στο δημοψήφισμα. Τον Ιούλιο. Και από τους μεν και από τους δε. Δεν είναι άμυροι ευθυνών αυτοί που δέχτηκαν να γίνει το όχι του λαού, ναι. Αυτοί που ήταν υπέρ του, ναι. Όφυλαν να σεβαστούν το όχι. Ακόμα και αυτοί. Όχι μόνο εκείνος ο οποίος το μετέτρεψε σε ναι. Φέρουν εις άξια την ευθύνη. Φέρουν την ευθύνη και οι δύο πλευρές. Ακεραία. Ναι.
Μάλιστα. Υπάρχει τώρα και το σενάριο ο Τσίπρας να το παίξει έργα το πατέρας και να πει εγώ συντάξεις δεν πρόκειται να κόψω, ανανύψαμε και μονομερώς να αποφασίσουν όχι περικοπή των συντάξεων για να κερδίσει πόντους. Πότε θα τους κερδίσει τους πόντους. Αν το κάνει αυτό, αυτοκτόνησε. Γιατί? Διότι πέρα από το μαξιλαράκι που έχει... Το μαξιλαράκι πρώτον δεν είναι για να το καταναλώσει μέχρι το 22 που έχει υποσχεθεί 3,5% πλεόνασμα που θα το βρει δεν ξέρω μόνο ούτε παραγωγική βάση έχει θετική για να μπορέσει να βγάλει αυτό και να μείνει και για το λαό αφού είναι έξω από το μνημόνιο ούτε θετικό εξωτερικών συναλλαγών, τρεχουσών εξωτερικών συναλλαγών έχει θετικό σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί να αποκομίσει το 3% ή και κάτι ακόμα για να μείνει στη χώρα. Και ρωτώ, πού θα τα βρει. Οι αγορές ή μνημόνιο. Αν λοιπόν κάνει αυτό για το οποίο δεν έχει, έχει υποσχεθεί ότι το έχει υπογράψει και έχει περάσει με νόμο και δεν το υπηρετήσει, αυτομάτως θα βγουν και θα πούν «Α, η Ελλάδα κακό παιδί, μην κάνετε επενδύσεις». Άρα τα ομόλογα θα φτάσουν στα ύψη. Καταστροφή εξυπαρχής. Ούτως ή άλλως. Αλλά τώρα θα είναι πιο έγκυρη η καταστροφή. Δεν μπορεί να το κάνει λοιπόν. Θα δυσκολέψουν οι δανειστές το δανεισμό, μάλιστα. Ακριβώς. Αφού βγαίνεις λες στις αγορές. Ποιος θα σε δανείσει. Δεν έχεις πρόβλημα. Δεν είσαι σε πρόβλημα. Είσαι μνημόνιο στις αγορές. Δυστυχώς με το νόμισμα αυτό της δίθεν Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι κράτος και το είχα πει προχθές και στο Κόντρα Channel. Τι είχε πει ο Σαμίρ Αμίν, ένας μεγάλος οικονομολόγος που ήταν και σύμβουλος του Αντρέα Παπαδρίου και μάλιστα πέθανε πριν 2 εβδομάδες. Εκπληκτικός. Είχε πει ότι, ακούστε κύριοι, είναι θυσιγενές το ευρώ και θα φέρει καταστροφή. Διότι η Ευρώπη δεν είναι κράτος. Και το νόμισμα μόνο σε κράτος με κρατική υπόσταση όπως βλέπε μπορεί να είναι οι πολιτείες της Αμερικής αλλά είναι ένα κράτος. Μόνο εκεί μπορεί να λειτουργήσει. Σε διαφορετική περίπτωση θα λειτουργήσει υπέρ κάποιου ισχυρού. Βλέπετε ποιος είναι ο ισχυρός σήμερα στην Ευρώπη και ποιος ρουφάει το αίμα των υπολείπων. Και υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν δεν έχει μέλλον. Γιατί είναι συμβατικό νόμισμα και κατήσατε χρεόγραφο, χρεόγραφο. Κουμάντο κάνει ο ισχυρός. Η δημοσιονομική σου πολιτική δεν ρυθμίζεται από σένα, ούτε η εμπορική, ούτε η συναλλακτική, ούτε καμία. Κατάλαβες πέτρο. Η ισχυρή βιομηχανία της Γερμανίας. Και εσύ είσαι υποχρεωμένος, ακολουθώντας όλους τους νόμους που σου επιβάλλουν, αρχίθεν μέχρι και τώρα και πολύ περισσότερο στα μνημόνια από το 10 και μετά, τι κάνεις, ξεπατώνεις την παραγωγική σου δυνατότητα και τον ιστό των παραγωγικών όλων, ξεπουλάς την περιουσία σου, κάνεις τώρα στον άμυνο τους Έλληνες και πώς θα ζήσουν. Είτε από αγορές, είτε από μνημόνιο. Με δανεισμό δηλαδή. Δεν τους καταστήσεις τίποτα. Ναι. Και γι' αυτό είχα πει, μάλιστα, τη μεγάλη ρίση του ξενοφόντα του Ζολότα, τον οποίο τιμώ και τιμούσα και στη ζωή πάντα. Στον Ανδρέα Παπανδρέου είχε πει, γιατί ήθελε να δανείζεται και ο Ανδρέας, όπως και σαν 100 αναγκών. Και του είχε, πρόεδρε, για ποιο νόμισμα. Πρόεδρε, τη σημαία και το νόμισμα. Όχι δηλαδή σε τρίτο, σε άλλο νόμισμα. Τη σημαία προσοχή και το νόμισμα. Αυτά τα δυο καθιστούν την ύπαρξή σου ρούσα, ζωντανή, τώρα, εδώ και στο μέλλον. Δεν έχεις ένα από τα δυο ή και κανένα από τα δυο, τέλειωσες. Όπως πάμε να τελειώσουμε τώρα εδώ. Πέρα από όλα τα άλλα που έχει επίπτωση όλη αυτή η ιστορία επάνω στον πληθυσμό, είναι θα έλεγα, στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορεί να έχει συμβεί στο σύγχρονο κόσμο. Η γενοκτονία των Ελλήνων. Ναι. Η υποχρέωση σε γενοκτονία. Ναι. Έτσι είναι, όταν δεν επιλύουμε χρονιζόντα προβλήματα και τα ρίχνουμε κάτω από το χαλί, αυτά ξανάρχονται. Έτσι. Δεν είναι απλά προβλήματα τώρα, Πέτρο, αυτό θα έχεις στο μυαλό σου. Δεν είναι απλά τα προβλήματα τώρα. Τώρα ή ανατρέπεται το σύστημα εις ολόκληρο και το καταλάβει αυτό ο ελληνικός λαός, αλλά για να το καταλάβει θέλει στεντόριες φωνές, καθαρά πρόσωπα, ναι. Και πρακτική πράξη, λογική και αποτέλεσμα.
να έρθει η Ελλάδα στην Ελλάδα με τους Έλληνες παρόντες και λέγοντες. Με τους Έλληνες παρόντες και λέγοντες, ναι, συνέχισε. Έτσι ακριβώς, δηλαδή να διαμορφώσουν ελληνική πολιτική. Ούτε με το μεν, ούτε με το δε. Πολυδιάστατη εθνική εξωτερική πολιτική. Ο καθηγητής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος είναι παρόν σε αυτό το πρόσταγμα, το κέλευσμα. Αυτό κάνω. Εγώ τώρα εδώ πέρα πρωτοστατώ μαζί με άλλους και μεγάλες και άλλες προσωπικότητες να διαμορφωθεί αυτό το μεγάλο, αν μπορέσει να γίνει κατανοητό. Δεν με ενδιαφέρει να πούμε στη Βουλή. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Ένα κομματάκι ακόμα για να γαπίζει μέσα στη Βουλή. Όχι. Ή θα διαμορφωθεί το άλλο ως ένας χύμαρος φουσκωμένος, είτε δεν έχει λογική, είτε δεν έχει νόημα. Ναι. Να ανατρέψει την υπάρχουσα μίζερη κατάσταση στο πολιτικό σύστημα της Ελλάδος. Έτσι. Έτσι θα ξεμπλέξουμε από την κόπρο του Αυγία. Με ένα ορμητικό. Ακριβώς. Δυστυχώς χυμαρό. Να πέφτει αυτός ο κλήρος. Ναι. Και πάντα στην ιστορία των Ελλήνων αυτός ο κλήρος πέφτει στους μικρούς με όποια θυσία κι αν κάνουν. Έτσι. Αγαπητέ δάσκαλε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάσε καλά, Πέτρο. Για την σημερινή σου. Βάλε το χέρι σου να διαμορφωθεί το μεγάλο αυτό δημοκρατικό κίνημα. Σαφώς. Που έχει ανάγκη η χώρα και έχουν ανάγκη οι Έλληνες. Οι μικροπρέπειες ποτέ δεν τελειώνουν. Εδώ είμαστε. Τις αφήνουμε όλες πίσω. Ναι. Δεν μας αφορούν, δεν μας ενδιαφέρουν. Και χαράσουμε το αύριο. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια. Αντίο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Sport News 90,1.